Mama, Baba. Δεν θες να τους μιλήσεις. Το ξέρω. Θέλεις να τους συναντήσεις ύστερα από τόσα χρόνια. Αλλά φοβάσαι. Φοβάσαι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σε πόνεσαν. Όταν έφυγαν από τη ζωή σου. Χωρίς να σου πουν τον λόγο. Μην ξεχνάς βέβαια ότι ίσως αυτός είναι ο λόγος που έφυγαν από τη ζωή σου. Για να δούμε όμως τώρα ποιος ή ποια θα είναι στην επόμενη εκπομπή. Αγωνία. Είναι η Αλίκη. Ποιον θα ήθελες να καλέσουμε αποκλειστικά για σένα, Αλίκη? Τον πατέρα μου. Μπορείς? Αν έρθεις κι εσύ στην εκπομπή. Δεν μπορώ. Θα χάσω τη συνέχεια έτσι. Μα θα είσαι και εσύ στην τηλεόραση. Αλίκη. Είσαι η επόμενη καλεσμένη. Thank you.
Μην το πάρεις αυτό εσύ. Σταμάτα να με ακολουθείς. Έχω μεγαλώσει πια. Πρέπει να είσαι όμορφη. Ε? Γι' αυτό ντύθηκες έτσι. Νομίζω ότι θα σ' αναγνωρίσει. Ναι. Παιδί του είμαι. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Δεν θα σ' αναγνωρίσει. Μήπως δεν έχει έρθει. Έχω ακούσει ότι σημαίνει γι' αυτό στις εκπομπές. Δεν μπορεί. Γιατί με κάλεσαν τότε. Τι έχεις να του πεις εσύ τώρα πια. Θα του πω ότι είμαι η Αλίκη. Η κόρη του. Μην το ρωτήσεις γιατί έφυγε. Μπορεί να τσάντιστεί και να ξαναφύγει. Δεν θέλω να ξαναφύγει. Στο χέρι σου είναι. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Για να τον κάνεις να μείνει.
Καλώς ήρθατε στην απόψη μας εκπομπή. Αυτός μπορεί να περιμένει να δει μπροστά του ένα παιδί. Σήμερα θα ενώσουμε μια οικογένεια έπειτα από 20 χρόνια. Ας υποδεχτούμε λοιπόν την πρωταγωνίστρια της απόψης της ιστορίας. Η αλήθεια.